Προπαραμονή Χριστουγέννων και στο κέντρο της Κατερίνης ήταν αυξημένη η κίνηση, καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά. Στον πεζόδρομο βρέθηκε πολλής κόσμος για να κάνει τα χριστουγεννιάτικα ψώνια του, να απολαύσει τον κυλιακάτικο καφέ του ή να κάνει απλώς τη βόλτα του. Ο εμπορικός κόσμος ελπίζει να ανακάμψει η αγορά και περιμένει τους καταναλωτές Δευτέρα, παραμονή Χριστουγέννων, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η αγορά θα παραμείνει κλειστή 25 και 26 Δεκεμβρίου. Από ό,τι φαίνεται πάντως θα κάνουμε Χριστούγεννα με ήλιο, καθώς υποχωρεί σταδιακά το τσουχτερό κρύο τις επόμενες ημέρες και ο ήλιος φαίνεται ότι θα πάρει τη σκυτάλη την ημέρα των Χριστουγέννων, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική άνοδο. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, τη νύχτα όμως και νωρίς το πρωί στα επιρωτικά θα σημειωθεί παγετός, η άνεμη θα πνέουν με ένταση έως 7 βοφόρ. Την Τρίτη, ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Έως 6 βοφόρ στα Πελάγη θα πνέουν οι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε σημαντική άνοδο. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά και οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.